Δεν ξέρω πόσο σκέφτηκαν και πέρσι ο κλήρος να μην θα δω τη φάτσα του Γιώργου πρώτη. Για κάποιο λόγο χαιρόταν, δεν καταλάβω τον λόγο. Πάω προς τα φιλαράκια μου του Γρου. Ξέρω πως αισθάνονται τη στιγμή που μπήκε ο Ηρακλής πρώτος. Απλά περίμενα να δούνε ποιους από τους δύο από το δωμάτιο θα γυρίσουν για να αφηθούν και να τους φύγει όλο αυτό το βάρος. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, σένα. Ενώ είχαμε πει, σου είχε πει και ο Δήμος ότι δεν θέλει βοήθεια κανένα από πάνω να μην του μιλάει, γιατί του μιλάγες. Δεν είναι ερώτηση, δεν θέλω απάντηση. Και δεύτερον, γιατί την ώρα που μου μαγείρευε, έλεγες, του είπες ότι με κομμένο χέρι, ο Σταύρος ακόμα δεν έχει τελειώσει τα καρότα και εσύ τα έχεις τελειώσει. Πάλι δεν θέλω απάντηση. Αφού με ρωτάτε. Δεν θέλω απάντηση, δεν είναι ρητορική. Θα απαντήσω. Ξέρω. Α, πάντα. Κάνε αυτά. Και άλλη ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, είναι προτάσεις, απλά δεν τις έθεσα μόνο σωστά. Γράμμα δεν άφησε, είπε να προσέχω αυτούς τους δύο. Και αυτοί που είναι καλοί άνθρωποι, θα το πω εκ μέρους τους, εκ μέρους του, να πάνε μπροστά στο διαγωνισμό, με μαγειρική μόνο. Αυτό. Ο Δημοσθένης κοίταζε συνέχεια πίσω του και του είχα πει από την αρχή, του φώναζε με τον Τζον, κοίτα μπροστά σου γιατί είσαι στο μαντολίνο πάνω και θα κόψει το χέρι σου. Και αυτό του είπα, μην κοιτάς τον άλλο που κάνει τα καρότα, δεν έχει λιώσει ακόμα, κοίτα μπροστά σου. Όχι, επειδή μου το είπε ο Δήμος, του είπες ότι ακόμα και με κομμένο χέρι έχει τελειώσει τα καρότα και ο Σταύρος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το άκουσα, δεν απάντησα γιατί εκείνη την ώρα θα με επηρεάζει ψυχολογικά. Ήθελα να σου το πω τώρα, ήρεμα. Δηλαδή δεν τον βοήθησε εκείνη την ώρα. Ακόμα και με κομμένο χέρι τα τελείωσε πιο γρήγορα. Ναι, αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο εμένα υποτίθεται με έριξε και εκείνον τον ανέβασε, δεν τον ανέβασε. Τον έριξε περισσότερο και μου το είπε και ο ίδιος. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί πίσω, δεν ήμουν μπροστά. Τώρα αυτό που λέει ο Βαρθαλίτης για τα καρότα, δεν το γράφω και στα κ***α μου το Βαρθαλίτη, δεν με ενδιαφέρει. Ας έπαιρνε καλύτερη θέση και ας έκοβε τα καρότα όπως έπρεπε να τα κόβει και ας μην κρεμότανε στον πάγκο για να κόψει τα καρότα. Μάγειρας είναι, υποτίθεται. Τώρα αυτό, είμαι στεναχωρημένος για το Δήμο. Περίμενα να τα γυρίσει στο σπίτι, τον ήθελα στο σπίτι. Τώρα τι και να λένε, από το ένα αυτή μου μπαίνει, το άλλο μου βγαίνει, το δωμάτιο του έσπασε. Θα αρχίζουν σιγά σιγά τώρα να καταλαβαίνω τη γλύκα. Έφυγε αυτό το παιδί που εγώ τουλάχιστον εκτιμούσα πάρα πολύ, σαν άνθρωπο και σαν μάγειρα. Τώρα οι υπόλοιποι μου είναι αδιάφοροι. Και κάτι ακόμα, ότι πριν μπούμε, είχαμε συζητήσει ότι θα μιλάει ο Τζον στο Δήμο και ο Σταύρος σε μένα. Και του μίλαγες πάρα πολύ συχνά γιατί άκουγα τη φωνή σου. Και το είπε και ο ίδιος ότι δεν βοηθήθηκε. Όχι ότι το έκανε και εμένα, δεν επινοήσε κάτι τέτοιο. Ότι δεν βοηθήθηκε με αυτές τις φωνές που υπήρχαν από πάνω του. Εντάξει, τι να πω, μήπως όντως τον πέταξε έξω το Δήμο, άθελά μου. Ξέρω εγώ ήμουν αυτός που έσπασε την τετράδα. Yes. Τι άλλο να πω, τι να σου πω. Έλα!